αδελφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Πληροφορηθέτε ότι στην πόλη του Αποστόλου Ανδρέου ευρίσκεται ο γνωστός γέροντας Πατήριο εκεί. Τον καλέσαμε να κάνει αγάπη να είναι κοντά μας, κοντά σας, για να μιλήσουμε για το Ιερόν και Άγιον Τριώδιον, για την Αγία Τεσσαρακοστή και για ό,τι άλλο ο Θεός φωτίσει. Επειδή πιέζει ο χρόνος, το ξέρω πάρα πολύ, Πάτερ Ιωακήμ, πάμε κατευθείαν στην ουσία, αφού σας καλωσορίσω και αφού σας ευχαριστήσω που κάνατε αγάπη να είστε σήμερα κοντά μας, να μιλήσουμε για θέματα Τριωδίου, για θέματα πνευματικών αγώνων, για θέματα που τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Θα μου πείτε, μα δεν τα έχουμε πει, δεν τα έχουν πει άλλοι. Ναι, αλλά η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρίσκω. Τριώδιο. Πατέρα Χρήσανθε, χαίρομαι πάρα πολύ καλά που είμαι ζήσει, πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Τριώδιο με προοπτική Σαρακοστής και προοπτική Πάσχα με σωτηρία βέβαια. Εμείς είμαστε περιπατητέ του χρόνου, των λεπτών, των ημερών, του χρόνου, του αιώνα και σε αυτή τη ζωή η οποία έχει ξεκινήσει για τον καθέναν από τη στιγμή που γεννιέται και τη στιγμή που βαφτίζεται, δεν είμαστε έτσι μια επιπόλαια κατάσταση που προχωράμε χωρίς να ξέρουμε πού πάμε. Η ζωή μας για να έχει νόημα πρέπει να έχει Άγιο Πνεύμα και εμείς χριστιανοί έχουμε Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, με αυτή την κατάσταση και με αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, εμείς προσκυνάμε μέσα στην Εκκλησία τις περιόδους που η Εκκλησία έχει και βρισκόμαστε βεβαίως στο Τριώδιο, είμαστε προσκυνητές του Τριωδίου, το οποίο έχει ξεκινήσει με την ανοίγει στο Τριώδιο, όπως ξέρουμε, ανοίγει το βιβλίο του Τριωδίου, το οποίο βάζουμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και το Σάββατο την παραμονή του Τελών και Φαρισαίου. Βγαίνει ο ψάλτης και παίρνει το βιβλίο, ανοίγει το Τριώδιο δηλαδή, το ανοίγει το βιβλίο αυτό. Το οποίο Τριώδιο είναι ένα βιβλίο λειτουργικό που αρχίζει από το Σάββατο του Λαζάρου, του Τελών και Φαρισαίου και τελειώνει στο Ισπανό του Πάσχα. Το Τριώδιο λοιπόν αποτελείται από τις τέσσερις Κυριακές πριν τη Σαρακοστή, δηλαδή Τελών και Φαρισαίου, Ασώτου, Απόκριο και Τυρινής, Τυροφάγου. Και μετά μπαίνουμε στην Μεγάλη Σαρακοστή με τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και φτάνουμε το Μεγάλο Σάββατο όπου έχει τελειώσει το Τριώδιο. Για να μπούμε στο Πεντηκοστάριο. Ανεβαίνουμε ακριβώς στο Πεντηκοστάριο, το οποίο Πεντηκοστάριο οι πατέρες επειδή είναι πια άνοιξη το λένε το Τριώδιο των Ρόδων. Είναι γεγονός ότι το Τριώδιο εκτός από το βιβλίο αυτό είναι και η περίοδος εκκλησιαστική η οποία δεν έχει σχέση με την προηγούμενη κατάσταση που ζούμε, διότι μας βάζει δυναμικά σε μια ατμόσφαιρα κατάνοιξης και όσο σκληρή καρδιά και να έχει ο άνθρωπος, όσο ανάλγητος και αν είναι, όσο έξω από το χώρο να βρίσκεται, όταν παρακολουθείς το Τριώδιο και διαβάζεις το Τριώδιο και μετέχεις το Τριώδιο και ως βιβλίο και ως ακολουθίες και ως ατμόσφαιρα, αυτή η πέτεινη καρδιά θα μαλακώσει, δεν είναι κατανοητικότητα το Τριώδιο. Έχει θαυμάσιες μορφές που περιδιαβαίνουν στο Τριώδιο και μας δίνουν το νόημα της ζωής. Και μέσα στο Τριώδιο, ζώντας το Τριώδιο, ζώντας την περίοδο του Τριωδίου, αυτό το λειτουργικό χρόνο που ζούμε στο Τριώδιο, αισθάνεσαι ότι τα πράγματα αλλάζουν, αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αλλαγή σε σένα, αισθάνεσαι μια γλυκύτα μέσα σου, μια κατάνοιξη, διότι δεν μπορείς να μην σταθείς σε αυτή την κατάνοιξη και την διάθεση για ταπείνωση όταν παρακολουθείς το Ευαγγέλιο του Τελών και Φαρισαίου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μην σε συγκινήσει και να μην σε συγκλονίσει και σε προβληματίσει η διαγωγή του Τελών, ο οποίος ήταν και αμαρτωλός και ό,τι ένας τελώνης φέρει. Αλλά αυτός ο αμαρτωλός δεν πήγε μέσα στο ναό να διεκδικήσει και να πει ότι έστω κάτι έχω κάνει. Έσχευε το κεφάλι του, κάθισε στο πίσω μέρος του ναού, δεν τον είδε κανείς, αισθανόταν πολύ ένοχος και άρχισε να λέει «Κύριε, ελάστε με το αμαρτωλό». Δηλαδή,
Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν είπε κανένα προσευχή, δεν είπε καμιά άλλη κουβέντα. Δεν... Εστίασε το, ακριβώς στο θέμα, την ουσία της προσευχής, το «Η λάστιμη των Ματωλών». Και είχε σκύψει το κεφάλι του, χτύπαγε το στήθος του. Δεχόταν τα πειρά του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος τον έβλεπε και τον έβριζε και τον υποτιμούσε. Και λέει, εγώ δίνει σαν και αυτόν, τον τελώνει και έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό. Και στο τέλος, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, βγήκε από την εκκλησία, από τον ναό, ο μεν Φαρισαίος φορτωμένος με όλες αυτές τις κατηγόριες που είχε εναντίον του τελώνου, εναντίον του ανθρώπου, του διπλανού του, και βγαίνει ο τελώνης, ο οποίος ήταν εξαγνισμένος, είχε καθαριστεί, είχε πια εξουθενωθεί από την ταπείνωση, και βγήκε έξω από τον ναό, ξανά ανάλαφρος και δικαιωμένος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μας δείχνει αμέσως ποιο είναι το νόημα της παρούσας της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας μέσα στην πορεία μας για το πάθος, για την Ανάσταση. Δεν γίνεται να φτάσεις στην Ανάσταση εάν δεν έχεις αποβάλει τον εαυτό σου από τον εαυτό σου. Δεν γίνεται να φτάσεις στο τέλος της σκάλας, στο τελευταίο σκαλοπάτι και να κοιτάξεις το Μεγάλο Σάββατο κάτω και να δεις τον τάφο ανεωγμένο και το Χριστό αναστημένο, εάν δεν έχεις βγάλει έξω τον εγωισμό σου, το θηρίο που σε κυριεύει, που ανά πάσα στιγμή σου διαλύει τα πάντα, διαλύει την ύπαρξή σου, διαλύει την οικογένειά σου, διαλύει την κοινωνία, διαλύει την υπηρεσία σου. Τα πάντα διαλύει αυτός ο εγωισμός. Όταν λοιπόν δεν μιμηθείς τον τελώνει, ο οποίος μπήκε έτσι με τέτοια διάθεση ταπείνωσης μέσα και ζήτησε το έλεος του Θεού και τίποτα άλλο. Όπως ο ληστής, δεν είπε τίποτα άλλο παρά είπε μνήστιμη κύριε τη βασιλεία σου. Αυτή η κουβέντα που είπε ο ληστής είναι βεβαιωμένο ότι είναι στον παράδεισο. Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν είπε τίποτα άλλο τελώνης. Δεν έκανε άλλη μακριά προσευχή. Δεν ζήτησε τίποτα από τον Θεό. Το έλεος του ζήτησε μόνο. Και ο Θεός εκείνη την ώρα, τη συγκλονιστική ώρα και τον τελώνει, τον άκουσε με συμπάθεια και με αγάπη. Τον χάιδεψε, τον τύλιξε με την θαλπορή του και με την θεότητά του και τελικά ησύχασε, ηρέμησε και βγήκε δικαιωμένος. Αυτή η περίοδος λοιπόν που ξεκινάει έτσι δυναμικά μέσα στην Εκκλησία με την μνημειώδη αυτή ταπείνωση του τελώνη μας ανοίγει τα μάτια, φεύγουν τα λέπια από πάνω μας σιγά σιγά και βλέπουμε ποια είναι η ζωή. Βλέπουμε δηλαδή ότι ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, ό,τι και να έχουμε κερδίσει στη ζωή μας και να έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας και στους γύρω μας και στον χώρο μας, καλά πράγματα. Εάν μέσα μας δεν έχουμε αυτή τη συντριβή της ταπείνωσης του τελώνη, δεν κάνουμε τίποτα. Και εκεί τα χάνουμε. Και λέμε, είναι δυνατόν να είμαι αυτός ο άνθρωπος μες στην Εκκλησία, να νηστεύω, να είμαι ελεήμων, να ξαγρυπνώ, να γρυπνώ, να είμαι ορθοστασία, να κάνω άσκηση και τελικά να μην βρω το Θεό, να μην συναντήσω το Θεό. Τι πρέπει να κάνω? Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας λέει ότι ένα μόνο αν κάνεις, αυτή την ταπείνωση, να βγάλεις τον εαυτό σου, αυτό που έχεις καλλιεργήσει τόσα χρόνια, που τον έχουν καλλιεργήσει και τον έχεις δεχθεί, το πλησίασμα που σου κάνουν οι άνθρωποι, και σε ανεβάζουν και φουσκώνει σαν παγώνει και τελικά ξαφνικά γίνεται κάτι, πέφτεις και σπάει αυτό το μπαλόνι και δεν γίνεται τίποτα παρά μόνος αέρας. Αυτό το πράγμα λοιπόν το βιώνεις εκείνο το Σάββατο του τελώνου και Φαρισαίου. Και βασικά μετά μπαίνουμε στην άλλη εβδομάδα, όπου την Κυριακή θα ακούσουμε το άλλο το Ευαγγέλιο του Ασώτου. Βλέπετε ο Άσωτος. Υπάρχει μία αλυσίδα νοητή ανάμεσα στην πρώτη Κυριακή του Τριωδίου Τελών και Φαρισαίου και στην η Κυριακή του αυτή είναι μέσα στο Τριώδιο, στα τροπάρια τα οποία έχουμε και στις ακολουθίες που έχουμε και στους κανόνες που έχουμε. Δηλαδή, πιο απλά γέροντα, μπορεί κανείς να καταλάβει την παραβολή του Ασώτου εάν δεν έχει βιώσει την παραβολή του Τελών και του Φαρισαίου? Όχι, μα είπαμε ότι εάν δεν έχεις ταπείνωση, δεν μπορείς να μετανοήσεις όπως έκανε μετά ο Ασώτος. Άρα λοιπόν, δι' αυτό των λόγων οι πατέρες της Εκκλησίας καθιέρωσαν και θέσπισαν
επί τη ενάρξη του Τριωδίου να αναγνώσκεται η Ευαγγελική περικοπή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι μία κλίμακα, πατέρα Χρυσάνθη, ναι, το Τριώδιο. Και αρχίζει από το πρώτο σκαλοπάτι, όπου είναι η ταπείνωση και δέχεσαι ποιες είναι οι αρετές, οι οποίες πρέπει να έχεις και τις μαθαίνεις και τις βιώνεις τις αρετές αυτές για να φτάσεις στο τελευταίο σκαλοπάτι που είπα προηγουμένως, όπου είναι το Πάσχα. Ξεκινάει όμως αυτό από την ταπείνωση. Όπως βλέπουμε ότι για να φτάσει ο Χριστός στην Ανάστασή Του, πέρασε από την άκρη ταπείνωσή Του και από την κένωσή Του. Δεν έγινε ξαφνικά η Ανάσταση, εάν δεν είχε περάσει πρώτα η κένωση, η ταπείνωση στο Σταυρό και στο Πρετόριο και στο Γολγοθά του Χριστού. Και για την κουβέντα μας, ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Ανάμεσα στην ταπεινολογία και στην ταπείνωση υπάρχει διαφορά? Τεράστια, δεν υπάρχει. Ταπεινολογία είναι εγωισμός, δεν είναι ταπεινώση. Ο Τελωνή δεν είχε ταπεινολογία. Ταπεινολογία είχε ο Φαρισαίος, ο οποίος είπε ότι έχω κάνει τα πάντα, ότι έχω δώσει τα πάντα, ότι όλα τα πάντα τα κάνω, και... αλλά δίμησα γι' αυτόν. Αυτό ήταν το δείγμα ότι αυτός δεν είχε ταπείνωση. Δεν είχε συντριβή, δηλαδή. Είχε εγωπάθεια. Ακριβώς. Και η συντριβή είναι να εξωθενωθείς. Πια να αισθάνεσαι τελείως την αχρηστία σου. Είχε αλαζονία και η αλαζονία του μάλλον φαίνεται και μέσα στην προσευχή. Έτσι. Όταν λέγει η γεροντά μου ότι εγώ ούκ ημί ως περιλυπή των ανθρώπων και ως ούτως ο τελώνης. Ξέρετε, η προσευχή, πατέρα Χρήσανθε, είναι το ενδεικτικό σημείο του χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο τρόπος που προσεύχεται ο άνθρωπος φαίνεται και ποιος είναι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή. Φαίνεται και κατά πόσον ο άνθρωπος αγαπά το Θεό μέσα από την προσευχή. Δηλαδή, όταν σας έχω μία εκτίμηση και μου έχετε μία εκτίμηση, θέλετε να σας πάρω τηλέφωνο, να με πάρετε τηλέφωνο. Γέροντα, τι κάνετε? Καλά, γέροντα μου, πώς είστε? Όπως συμβαίνει στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν βρίσκουμε τρόπους οι άνθρωποι να εκφράζουμε την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους μας. Άρα, θέλετε να πείτε, και έτσι πρέπει να είναι, ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται, που ποθεί το Θεό, που θέλει να είναι ενωμένος με το Θεό, εκφράζει την αγάπη του προς τον Θεό. Ναι, διότι η προσευχή δεν πηγαίνει μόνη της. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό της προσευχής. Η προσευχή δεν είναι ένα πράγμα ανεξάρτητο. Η προσευχή πρέπει να έχει σύνδεση με την Εκκλησία, είναι σύνδεση με το Θεό, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει να έχει σύνδεση με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι προσευχόμεθα χωρίς να έχουμε σχέση με την Εκκλησία. Να κάνουμε μια εκπομπή κάποια για να μιλήσουμε για την προσευχή. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας που την έχουν παρεξηγήσει τελείως την προσευχή. Υπάρχει η προσευχή της λατρείας, αλλά υπάρχει και η ατομική προσευχή. Είναι απαραίτητη η προσευχή της λατρείας, δηλαδή η συμμετοχή μας στην Εκκλησία. Βεβαίως είναι απαραίτητη. Για να πεις ότι προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να πεις ότι προσεύχεσαι χωρίς να έχεις συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Θέλει την ατμόσφαιρά της η προσευχή. Πώς πάει να φυτέψει μια γλάστρα, ένα φυτό, και προηγουμένως κάνεις τη γούβα, βάζεις το λίπασμα, βάζεις το καλό το χώμα, βάζεις το νερό. Δημιουργείς μια ατμόσφαιρα, δηλαδή. Ναι, αλλά κάποιοι αδερφοί λένε, πάτερ, εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ μέσα στον πολύ κόσμο, και πηγαίνω και βρίσκω ένα εξοκλήσι, ανάβω ένα κεράκι και προσεύχομαι. Δεν είναι δυνατόν, πατέρα, αρχίσατε να πεις ότι προσεύχεσαι, γιατί η προσευχή είναι μια ευχή προς το πρόσωπο του συγκεκριμένου το οποίο απευθύνεσαι. Το πρόσωπο του συγκεκριμένου που απευθύνεσαι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν δεν τον πλησιάζεις δια της προσευχής που είσαι μόνος σου μέσα στο κλεισάκι, αλλά τον πλησιάζεις και γίνεσαι μέτοχος της κοινωνίας του μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Όταν λοιπόν δεν μετέχεις στο μυστήριο της Ευχαριστίας, στη Θεία Κοινωνία, εσύ έξω από το κλίμα της Εκκλησίας. Όταν δεν παρακολουθείς τη λατρεία. Τι εννοείται όταν λέτε, γέροντα, ότι όταν δεν μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία? Εννοείται στην προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Στη Θεία Κοινωνία. Και έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευχέρεια, την πνευματική πάντα εννοώ, ως άγιοι εκκλησιάζονται, να έχουν τη δυνατότητα της προσελεύσεως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα πνευματικού. Ο άνθρωπος είναι μέσα στην Εκκλησία όταν έχει την ταπείνωση του τελώνη που είπαμε προηγουμένως όμως, και όπως θα πούμε τώρα τη μετάνοια του ασώτου. Αυτές είναι δύο προϋποθέσεις, οι οποίες βλέπετε ότι με την ταπείνωση δέχθηκε δικαιωμένος, και με τη μετάνοια ο άσωτος μπήκε μέσα στο σπίτι, το δέχτηκε ο πατέρας στην αγκαλιά του, του δίνει την πρώτη στολή, του φοράει το δαχτύλι της υιοθεσίας και σφάζει τον αμνό. Άρα λοιπόν αμέσως με τη μετάνοια μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή η προϋπόθεση της Θείας Ευχαριστίας είναι η μετάνοια. Η μετάνοια η οποία απορρέει από την ταπείνωση. Όταν λοιπόν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία με το πνεύμα του ασώτου και ξαναγυρίζει πάλι στο σπίτι του πατέρα και νιώθει ότι αυτό είναι το σπίτι του πατέρα και νιώθει ότι είναι το σπίτι σου αυτό που ξαναμπαίνει μέσα πάλι. Και δεν μπαίνει να διεκδικήσει, αλλά μπαίνει να δεχθεί όλου του πατέρα, που η όλη του πατέρα δεν είναι τίποτα, είναι μόνο αγάπη.
Όταν μπαίνει λοιπόν με αυτή τη διάθεση, σαφέστατα αυτό το οποίο θα σου δώσει ο πατέρας είναι το σώμα του και το αίμα του. Σαφέστατα είναι όμως ο συστευτός αυτό που θα σου δώσει στην Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν εσύ με την ταπείνωση του τελώνει και με τη μετάνοια την οποία έδειξε ο άσοδος και όχι την διάθεση του αδερφού του μεγάλου, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι και δεν καταλάβαινε ποιο ήταν μέσα στο σπίτι, ήταν ξένο μέσα στο σπίτι το δικό του, το σπίτι του πατέρα του. Και η διάθεση λοιπόν αυτή του ασώτου να ξαναγυρίσει πάλι από εκεί που ξεκίνησε και να απολαύσει πάλι ακόμα πιο δυνατά τις χαρές που είχε πριν φύγει, καταλαβαίνετε ότι η προσευχή σε βάζει μέσα στο χώρο αυτό, σου δημιουργεί την ατμόσφαιρα και εάν δεν έχεις έρωτα με τον Χριστό, εάν δεν έχεις δηλαδή αγάπη στον Χριστό, εσύ δεν τον καλείς την προσευχή σου, δεν προσεύχεσαι γι' αυτόν, δεν πας προς αυτόν, διότι η προσευχή είναι ένα όχημα που σε πάει από εδώ προς τον ουρανό. Και για να φτάσεις στο όχημα εκεί θα πρέπει να εκπορθείς στον ουρανό. Διότι το εμπόδιο του ανθρώπου είναι ο ουρανός, είναι η σάρκα του. Και το πνεύμα που είναι ο Θεός. Για να τον κατεβάζει από τον Θεό κάτω πρέπει να παλέψεις. Και αυτή η πάλη είναι τελικά που σε φέρνει σε αυτόν, βγάζεις τον παλιό σου αυτό, δημιουργείς συνθήκες κατάλληλες, μετανοείς και γυρίζεις πίσω και μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σε επισφραγίζει η Εκκλησία και στεφανώνει η Εκκλησία για αυτή την προσπάθεια που έκανες με τη Θεία Κοινωνία. Πάμε λίγο, γεροντά μου, στο εξής ερώτημα. Γιατί αυτός ο Υιός ο νεότερος, ενώ ζει βασιλικά μέσα στο σπίτι του πατέρα του, δεν νιώθει άνετα και θέλει να φύγει? Αισθάνεται ότι δεν έχει ελευθερία? Αισθάνεται ότι μπορεί να απολαύσει κάτι καλύτερο έξω από το σπίτι του πατέρα του? Γιατί θέλει να φύγει? Όλα τα είχε. Τα πάντα τα είχε. Τι θέλει ο Κύριος να διδάξει, τι θέλει ο Κύριος να πει? Ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, είχε τα πάντα. Στον Παράδεισο. Τίποτα δεν του είπε. Είχε την κοινωνία με τον Θεό, μιλούσε με τον Θεό, συμβουλούσε μαζί του. Πραγματούσε σε ένα ιδηλιακό μέρος, θαυμάσιο μέρος, ζούσε εκεί. Και αυτός ο άνθρωπος δεν αναπαύτηκε. Και ήθελε να κάνει κάτι μόνος του. Και αυτό το ότι μόνος του ήθελε να κάνει κάτι, δηλαδή να γίνει Θεός μόνος του, αυτό είναι η ουσία. Διότι ο Θεός τον έβαλε εκεί για να γίνει κατά χάρη Θεός. Και όπως τελικά ήθελε να γίνει, να ξεπεράσει τον Θεό. Πώς θα γινόταν κατά χάρη Θεός ο πρώτος άνθρωπος? Με την υπακοή του σε αυτό που του είπε ο Θεός. Θα ήταν Θεός εάν έκανε αυτό που του είπε. Και μέσα από την κοινωνία που θα είχε. Η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο τον πλησίαζε στο Θεό και του έδινε τη δυνατότητα να είναι κατά χάρη Θεός. Όμως αυτός ήθελε αυτό να το κάνει από μόνος του. Δηλαδή του μπήκε ιδέα. Να αυτονομηθεί. Αυτός ο λογισμός που ήταν τελικά διαβολικός, δαιμονικός λογισμός. Και εκεί λοιπόν το έπαιξε το θέμα αυτό ο άνθρωπος. Ρισκάρισε τα πάντα. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της αυτονομίας και τελικά αισθάνεται εκείνη την ώρα ότι ξεγυμνώθηκε από τη χάρη του Θεού, εγκατέλειψε τη χάρη του Θεού και βρέθηκε μόνος του και τραγημένος και από εκεί μπήκαν τα σημάδια και τα συμπτώματα της πτώσεως, τα οποία τα βλέπουμε καθαρά στην Τρίτη Κυριακή τώρα, στην Κύρτη Κυριακή. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στην παραβολή του ασώτου. Άρα λοιπόν αυτονομείται από το Θεό, θεωρώντας ότι θα μπορέσει μόνος του να ζήσει μέσα στην ευτυχία. Πού έφτασε? Στη δυστυχία. Έφτασε στην εξουσία από τον Παράδεισο, έφτασε στην δυστυχία, έφτασε στην ασθένεια, έφτασε στο θάνατο, τα πάντα του εγκατέλειψαν. Στην αθλειότητα. Συνήθηκε. Και πάμε τώρα στην αντίστροφη μέτρηση. Είπατε και υπογραμμίσατε, «Εισαι αυτόν δε ελθόν». Δηλαδή, όσο διάστημα ο άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό και από την Εκκλησία, είναι εκτός αυτού. Γιατί ο άνθρωπος έγινε και βαπτίστηκε με τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και έγινε εικόνα Θεού. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από το κλίμα αυτό, από το κλίμα του Αγίου Πνεύματος και το εγκαταλείπει και φεύγει, δεν του δίνει σημασία και αυτονομείται, δεν είναι αυτό που βγήκε από την κολυμβήθρα. Και είναι εκτός κλίματος, εκτός αυτού, αυτού που είπατε προηγουμένως. Βγαίνει από τον εαυτό του δηλαδή. Αυτό το βγαίνει από τον εαυτό του. Έπρεπε να βγει από τον εαυτό του άνθρωπος, να βγει από τον εαυτό του, να τον πετάξει τον παλιό του εαυτό. Τον αμαρτωλό εαυτό, το μεταπάθει τον εαυτό. Αυτό λοιπόν από τον εαυτό, το θεϊκό εαυτό του. Και πέταξε το Θεό και πήρε όλα αυτά τα οποία του προσέφερε ο διάβολος. Ο κόσμος, η δαιμονική ενέργεια. Και τα δέθηκε αυτά. Οπότε λοιπόν βγήκε από τον εαυτό του. Ο εαυτός του ανθρώπου δεν είναι αυτό
Ο άνθρωπος δηλαδή δεν είναι αυτό που σήμερα βλέπουμε. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Και ως εικόνα Θεού, κατά χάρη Θεός, έρχεται στη ζωή ο άνθρωπος, τον παίρνει ο Θεός από το μηδέν, τον κάνει άνθρωπο, τον βαφτίζει, του δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον έρχεται σε κοινωνία με τον Χριστό και τον αφήνει πια να ζήσει εν κοινωνία με τον Χριστό για την αγιότητά του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αυτά δεν τα δέχεται και τα αποβάλλει και θέλει μόνο του να αυτονομηθεί, όπως λέμε, άρα λοιπόν βγαίνει από τον εαυτό του, πραγματικό εαυτό του. Το πραγματικό εαυτό του αυτού του ανθρώπου είναι η αγιότητά του. Όταν λοιπόν την αποβάλλει την αγιότητά του, δεν είναι σε αυτόν. Δεν είναι στο κλίμα το οποίο του έχει χαράξει ο Χριστός να μπει από την αρχή. Ο άστοτος λοιπόν έρχεται σε αυτόν και αρχίζει να σκέπτεται που ήταν, που κατήντησε. Φυσικό ήταν να σκέφτεται τα προηγούμενα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραία αυτό που έζησε, συγκριτικά με αυτό το οποίο είδε μετά. Αυτό είναι και μετάνοια. Και αρχίζει λοιπόν τώρα να ολοκληρώνει την απόφασή του. Θα λέει, θα πάω στον πατέρα μου. Ξέρετε, γέροντα, πόσοι άνθρωποι λένε θα πάω να εξομολογηθώ, θα πάω. Αχ, όχι τέτοια εξομολόγηση. Και παραμένω, ορίστε. Όχι αυτή την εξομολόγηση. Δεν μιλάμε για αυτή την εξομολόγηση. Για ποια μιλάμε. Είτε. Μιλάμε για την εξομολόγηση, το να μπει μέσα στο εξομολητέριο και να μην λες καθ' τίποτα παρά να είσαι συνεχόμενο σε μια κατάσταση λιγμών. Λιγμών. Να είναι τέτοια η εξωθένωσή σου εκείνη την ώρα που να αισθάνεσαι κατάδικο τελείω. Και να μπαίνει μέσα και να πει δεν θέλω τίποτα παρά μόνο εσένα. Την επιστροφή μου. Να μην διεκδικείς, να μην πεις δηλαδή ότι αυτό που είπε ο Φαρισαίος. Να μην πεις ότι εγώ έχω κάνει αυτό, αλλά νηστεύω, προσεύχομαι, λέω το πατερημόν, κάνω το απόδειπνο. Και να αρχίσεις να λες ότι μου έφταξε ο τάδι, ο γείτονας και ξενευρίστηκα, με έφταξε ο αδερφός μου και με θύμωσα, μου έφταξε. Αυτό δεν λέγεται εξομολόγηση, αυτό είναι καλλικατούρα εξομολόγησης. Εξομολόγηση, η σωστή εξομολόγηση είναι αυτή που έκανε ο Τελώνης, ο οποίος είπε, λες την πνευματολό. Αυτή που έκανε ο Άστος, ο οποίος επέστρεψε και δεν είπε τίποτα άλλο δεν θέλω. Δηλαδή θέλω να πείτε ότι να πάει ο Χριστιανός στο εξομολογητήριο και να πει ο Θεός η λαστή του Μαρτωλό και τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο τις αμαρτίες του. Τι να πει. Αυτά είναι γνωστά. Τα ξέρει ο Θεός τις αμαρτίες του. Θα τον ξεκουράσει αν πει κάτι παραπάνω, αλλά και αν δεν τον ξεκουράσει με τα δάκρυα που θα χύσει, με τις συγχώρες που θα ζητήσει, θα καλυφθεί. Θα πει αυτά τα οποία τον βαραίνουν, διότι δεν μπορεί να. Όταν απολογηθεί, ο κατάδικος να απολογείται, λέει αυτά τα οποία έχει κάνει. Θα πει αυτά που έχει κάνει, χωρίς να ρίχνει τα βάρη στον άλλον. Αλλά αυτό σίγουρα. Τα βάρη είναι δικά του, αυτός δημιούργησε τον εαυτό. Αλλά τα τραύματα της ψυχής, δεν τα, αν πει το Θεός τα ξέρει. Αλλά λέτε όμως που, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Μπορεί και εγώ να τα έχω μπλέξει μέσα μου και να χρειαστεί να τα ξεμπλέξω. Δεν πρέπει λοιπόν να αποκαλύψει τις πτώσεις του, τα τραύματά του, τον πόνο του. Η λάστη τιμή με τον Μαρτωλό, είπε ο ένας, μη στη μικρή τη βασιλείωση, είπε ο άλλος. Ναι. Και οι δύο σωθήκανε. Όταν λοιπόν μπει με τη διάθεση αυτή της εξουθένωσης ο πιστός μέσα στους κομμουνιτάριους και καθίσει απέναντι του ιερέα, ο οποίος είναι μάρτυρας του μυστηρίου, διότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συγχωρεί, και πει συγχωρέστε με. Αλλά με τέτοια διάθεση, φαίνεται διάθεση. Δεν το καταλαβαίνω. Θα σας το εξηγήσω. Και πει συγχωρέστε με. Εγώ ο τάδε αυτός, ο αχρίος, εκείνος, ο τάδε. Μάλιστα. Εγκατέλειψα το σπίτι μου που είναι η εκκλησία. Και έμπλεξε και έκανα εκείνο και έκανα τ' άλλο και έκανα τ' άλλο. Τώρα το διευκρινίζουμε. Εντάξει. Αυτά είναι απόρρια. Διότι ξέρετε, εκεί φαίνεται και η ταπείνωσή μας. Δείχνοντας τα ράκια μας, τα τραύματά μας, εκεί βιώνουμε την ταπείνωση. Και έχετε πολύ δίκιο, διότι πάρα πολύ πιστοί. Θα πει αυτά που τον ταλαιπωρούν για να γιατρευτεί και να φύγουν από πάνω του, να ξεπληθεί. Μάλιστα. Αλλά η διάθεση, η κεντρική διάθεση, θα είναι η ταπείνωσή του και η διάθεση και να μετανοήσει με δάκρυα στα μάτια, με λιγμούς πρέπει να πει αυτά. Δηλαδή, πια να φαίνεται η εξωθένωσή του. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η μετάνοια πραγματική. Και εκείνη την ώρα ο Χριστός σκέφτεται, καλύπτει και συγχωρεί. Και ο άνθρωπος αισθάνεται τα σημάδια αυτά της πτώσης και της αμαρτίας του. Διότι ο άνθρωπος, πατέρα Χριστέ, ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν υγιής μέσα στον παράδεισο. Δεν του λείπε τίποτα. Τα έχει όλα. Και ξαφνικά αισθάνεται ότι πεινάει, αισθάνεται ότι διψάνει, ότι ντρέπεται, αισθάνεται ότι κρυώνει και ντύνεται, αισθάνεται ότι δεν τα πάει καλά με τους ανθρώπους και τον βάζουν στη φυλακή. Με την υπόλοιπη αισθάνεται δημιουργία. Ότι δεν τα πάει καλά με τον εαυτό του και με το περιβάλλον και αρρωσταίνει και πεθαίνει. Αυτά δεν ήταν πριν. Αυτά ήταν μετά.
μετά την πτώση, αυτή την κρίση που πέρασε ο άνθρωπος, ή το δικαστήριο, για να πάμε και αυτή την Κυριακή, αν τελειώσει με τη δεόμητρωσό του, μπήκε, έγινε το δικαστήριο στην πτώση την πρώτη, που έπεσε ο άνθρωπος στον παράδεισο, και τον έβγαλε απ' έξω. Το δεύτερο δικαστήριο, το οποίο θα είναι το τελικό, είναι αυτό το οποίο θα γίνει στη θέλα παρουσία. Και θα έρθει ο Χριστός και θα κρίνει τον κρυμμένο άνθρωπο, τον σημαδεμένο άνθρωπο, με αυτά τα σημάδια τα οποία προηγούμε, τα οποία ο Χριστός για να τον απαλλάξει τα πήρε πάνω του. Και τα φόρεσε. Και πείνασε και δίψασε και τα κρύωσε. Τα πάθη. Και ακριβώς. Και πήρε, προσέλαβε τον όλον άνθρωπο. Και σταυρώθηκε και πέθανε. Αυτά όλα όμως τα έκανε για να απαλλάξει τον άνθρωπο από αυτά τα σημάδια. Τα έκανε για να στείλει μετά ο Θεός. Βλέπετε, δεν κατέβηκε ο ίδιος, δεν κατέβηκε ο ίδιος. Ο Χριστός θα κατέβει. Διότι ο Χριστός είναι όπως ο άνθρωπος. Προσλαμβάνει και τον ξέρει τον άνθρωπο για να τον θεραπεύσει. Ακριβώς. Και τον δηλαδή ξέρει, το απρόσληπτον και αθεαλάπευτον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον ξέρει και όπως τον ξέρει, του είναι και επίοικης. Θα είναι κριτής, αλλά είναι όμοιος με τον όμοιο. Δηλαδή άνθρωπος ο Χριστός. Πέρασε από την ανθρώπινη, φόρεσε τη σάρκα αυτή, ξέρει ποιες αδυναμίες έχει η σάρκα και με καλοσύνη θα κρίνει και εκείνες τις τραγικές ώρες των άνθρωπων που κατέρχασαν. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι όλα τόσο πολύ σοφά καμωμένα μέσα στην Εκκλησία, που δεν έχει περιθώριο να αμφιβάλλεις για τίποτα. Παρά αν αφαιθείς επάνω σε αυτά, θα ξεκουραστείς τελείως, δεν θα έχεις έννοιες για τίποτα. Εκείνος φροντίζει για όλα. Φρόντισε να απαλλάξει τον άνθρωπο και να σταυρωθεί ο ίδιος και να μεταφέρει στις παλάμες του ο Χριστός την ανθρωπότητα ολόκληρη στο Θεό. Τη σήκωσε πάνω την ανθρωπότητα ολόκληρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πια, γιατί να έχει έννοιες ο άνθρωπος. Αν έτσι ταπεινά μπει μέσα στην Εκκλησία, εάν μπει ουσιαστικά με μετάνοια και επιστρέψει, και αυτό το ένδυμα που θα φορέσει, θα είναι το ένδυμα της υιοθεσίας, θα είναι ο Χριστός που θα το ξαναπάρει πάλι επάνω το ολόκληρο το Χριστό. Θα ξαναπάρει πάλι αυτό που πήρε στη βάπτισή του, με τη μετάνοιά του. Η εξομολόγηση. Είναι για να ξαναπάρεις πάλι την αγιότητα, πρέπει να ξαναβαφτιστείς. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Βαφτίστηκες. Άπαξ. Γι' αυτό λοιπόν η εξομολόγηση ξεπλένει και σε ξαναενδύει πάλι την αγιότητα αυτή. Και έτσι λοιπόν καινούριο και να μπεις μέσα στην Εκκλησία. Και υπογράφεις πάλι το συμβόλαιο από την αρχή. Δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό, διότι αυτό που σε απομακρύνει από τον Θεό, από την Αγία Τριάδα, είναι η ακοινωνισία. Ο κανόνας εκείνης. Το φάρμακο λοιπόν αυτό είναι. Αυτό που δεν στο δίνουν, τελικά αυτό το παίρνεις και μετά έρχεται και αυτό και θλινώνει τις πληγές, τις κλείνει και τελικά επανέρχεσαι πάλι όπως πριν. Δεν έμεινε κανένα ίχνος, απολύτως κανένα ίχνος της προηγούμενης κατάστασης. Έτσι λοιπόν τώρα, όταν θα έρθει ο Χριστός και θα κρίνει αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κρίνει εάν τον πλησίασε, όχι απευθείας τον Χριστό, αν τον πλησίασε τον Χριστό διαμέσου του οδοκαθαριστή, του μπακάλι, του μανάβη, του εγκαταλειμμένου, του μετανάστη, του ασθενή, του φυλακισμένου. Εάν δηλαδή δεν περάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στο σημείο όπου να σε κοιτάξει ο Χριστός και να τον δεις, διότι θα σε κοιτάξει ο Χριστός, θα σου πει έλα, ελάτε μαζί μου να χαρείτε και όσοι δεν κατάλαβαν ότι πρέπει μέσα από τον άνθρωπο να περάσει αυτή η διαδικασία της σωτηρίας τους, θα τον κοιτάξουν και θα τον περνούν. Θα τον κοιτάξουν, θα βλέπουν τίποτα. Άρα στο Θεό φτάνουμε μέσα από τον αδερφό, μέσα από τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή κι ας προσεύχεται ο άνθρωπος και ας διστεύει και ας κάνει κομποσκήνια και ας πηγαίνει σε αριθμίες και αν τηρεί τα πάντα. Ναι, ναι. Εάν δεν περνάει μέσα από τους αδελφούς, δεν θα φτάσει ποτέ στο Θεό. Και δεν θα αξιωθεί, ξέρετε, να τον δει το Θεό. Και αν δεν τον δει το Θεό εδώ στη γη. Δεν τον δει ούτε στην άλλη ζωή. Έτσι, είναι πατέρες. Εάν δηλαδή δεν δει αυτή το φως, το Χριστός φως, θα το δει μετά το φως. Και θα είναι σκοτεινός και θα του λέει, ελάτε θα λέει ο Χριστός, και όταν προσταθείτε και θα καταλαβαίνει τίποτα. Και θα μείνει εκεί που είναι παγωμένος, εγκαταλειμμένος μόνος του για πάντα. Οι άλλοι οι οποίοι έκαναν αυτή τη διαδικασία και πέρασαν μέσα από τον άνθρωπο. Και αγάπησαν και βοήθησαν και σαν απλοί άνθρωποι με καλοσύνη και δεν κατηγόρησαν ποτέ και δεν μίλησαν ποτέ και δεν κυνήγησαν κανέναν και δεν αδίκησαν κανέναν, αλλά βοήθησαν τους ανθρώπους με τον δικό τους τρόπο καθένας. Δεν χρειάζεται με ένα χαμόγελο, με ένα χάδι, με μια επίσκεψη, μια στροφιά. Η αγάπη δεν εκφράζεται πάντα με την προσφορά υλικών αγαθών. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα κατέβει ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία και θα τους πει ελάτε μαζί μου, θα είναι αυτός που περιμένουν να τον συναντήσουν. Θα είναι η λαχτάρα τους, η απαντοχή τους, θα είναι
ό,τι πιο ωραίο μπορούσαν να φανταστούν ποτέ, το περιμένουν να έρθει αυτό. Και έτσι λοιπόν θα τον χαρούν, θα τον δουν, θα γεμίσουν φως, ενώ θα γεμίσουν σκοτάδι, θα γεμίσουν φως και τελικά όταν ο Χριστός τελειώσει αυτή τη διαδικασία και φύγει πια, όταν θα γίνεται χαλαμός κόσμου στον κόσμο, όπως λέει και η Αποκάλυψη, και ανεβαίνει προς τον ουρανό, τότε λοιπόν θα τον ακολουθήσουν όλοι αυτοί στην ανάληψη, την τελική ανάληψή του. Και έτσι θα τελειώσει ο κόσμος. Μα και ρωτά μου είναι πάρα πολλοί οι οποίοι διαρωτώνται και λένε, μα πώς ο Θεός της αγάπης, όπου και καλυμμένος Θεός, είναι δυνατόν που ήρθε, που σταυρώθηκε, που υπέστη τόσα να αποκαταστήσει τον άνθρωπο και να τον επαναφέρει στην σωστή του τροχιά για να φτάσει κατά χάριν θέωση. Πώς αυτός ο Θεός της αγάπης είναι δυνατόν να στείλει τα πλάσματά του στην κόλαση? Τα έχετε ακούσει? Και προχθές μάλιστα με ρώτησαν σε μια συνάντηση που είχαμε νέους, με ρώτησαν αυτή την ερώτηση. Μήπως τελικά φτάσουμε στην αποκατάσταση των πάντων, όπου θα σωθούν οι πάντες μη δε εξαιρουμένου και του διαβόλου? Μα έχει ο Άγιος κάνει πως εφύγει από τον διάβολο. Διότι ο Άγιος είναι αγάπη και αγαπάει τα πάντα. Ο διάβολος βέβαια δεν μπορεί να σωθεί αν δεν μετανοήσει. Αλλά το δικό μας το καθήκον είναι να πλησιάσουμε τους πάντες. Αλλά δεν μετανοεί. Επειδή δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πει το Κύριε. Γι' αυτό ξεκινάει η ταπείνωση. Από την ταπείνωση ξεκινάει λοιπόν τα πάντα. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να πλησιάσουν τον Θεό, αλλά δεν θα απαλλαγούν εάν δεν αγάπησαν. Διότι είναι το πρώτο το κεφάλαιο της Εκκλησίας μας και του Χριστού αυτό. Εάν δεν αγάπησαν, διότι ο Χριστός, αυτό που ήθελε να μας δείξει τρία χρόνια είναι. Αυτά που έκανε μας τα άδειξε και αν τα ακολουθήσουμε, το Ευαγγελιό του δηλαδή, αν τα ακολουθήσουμε, εμείς τον πλησιάζουμε. Και γινόμαστε ένα μαζί του. Κατά χάρη Θεή, γι' αυτό και ήρθαμε. Όταν λοιπόν εμείς δεν καταλάβουμε ότι ο Χριστός ήρθε και ήταν αγάπη, ότι πήγε σε όλα τα σπίτια αυτά των πονών, των τελωνών, των ληστών, έδιωξε τους εμπόρους, καυτηρίασε το εμπόριο, καυτηρίασε την. Αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να τυραννίζει τους άλλους ανθρώπους, να τους εκμεταλλεύεται. Όταν λοιπόν ο δεν περάσει μέσα από τη διαδικασία και όταν δεν αφήσει τον εαυτό στο Θεό, που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά όταν έχει με τον Θεό σχέση παρά να μόνο να αγαπάς, δεν έχει δυνατότητα να μισήσει διότι αυτό που έχει μέσα είναι ο Θεός. Εάν δηλαδή δεν έχει αυτή την κοινωνία με τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να μην ζήσει μια αγάπη στη ζωή σου. Όταν λοιπόν ο Θεός έρχεται και στερεύει ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και σου λέει ότι για να με πλησιάσει και να γίνει όπως είμαι εγώ θα πρέπει να αγαπήσει. Όταν λοιπόν εσύ αρνείσαι να αγαπήσεις, εκ των προτέρων βάζεις κάποιους όρους στη συνανθρωπή αυτή με τον Θεό. Και αυτοί οι όροι λοιπόν σε απομακρύνουν από τον Θεό. Και σου λέει, δεν μπορείς να πεις. Το ξέρει ο άνθρωπος αυτό. Μα ο Λάζαρος και ο πλούσιος τον μπήκανε μέσα στον χώρο αυτού με τον θάνατό του. Ο Λάζαρος πήγε στον χώρο των καλών και ο άλλος. Και όταν τα αδέρφια του είπανε, είπε ο ίδιος να πάνε να απειλοποιήσουν τα αδέρφια μου και λέει, υπάρχουν προφήτες. Μα έχει δώσει το Ευαγγελίο. Ήρθε ο Χριστός. Να πω ότι υπάρχει άλλη ζωή. Άλλη παρενθεσούλα. Πόσοι άνθρωποι λένε, μα ήρθε κάποιος από την άλλη ζωή να μας πει ότι υπάρχει άλλη ζωή? Ξέρετε, επιτρέψτε, πόσες φορές ο άνθρωπος όταν προσεύχεται και έχει κοινωνία με τον Θεό, αισθάνεται πραγματικά την κοινωνία με τον Θεό στην άλλη ζωή και πόσο βλέπει τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην άλλη ζωή. Ο Παύλος έφτασε μέχρι του ουρανού, είδε πράγματα από πατέρες, από ασκητές. Α, είχαν αποκαλύψεις. Ο Κύριος, εάν είμαστε χριστιανοί και πιστεύαμε στον Κύριο, στα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος ομιλεί ξεκάθαρα περί της αιωνιότητας, περί της άλλης ζωής, περί της μελούσης ζωής και περί των δύο καταστάσεων, του Παραδείσου και της Κολάσεως. Αν δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, που είναι όλη η Αποκάλυψη, δεν πάνε να έρθουν χιλιάδες και κοιμημένοι από την άλλη ζωή να μιλήσουν, πάλι οι άνθρωποι δεν θα πιστέψουμε. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο. Κλείνουμε λοιπόν την παρενθεσούλα αυτή. Και φτάνει ο άνθρωπος τελικά να. Ενώπιον του Θεού, του Χριστού, ο οποίος κατέβηκε εν δόξη, τον παίρνει μαζί του και η επόμενη Κυριακή, εφόσον τελικά το καταλάβαμε ότι δεν είναι δυνατόν να τον πλησιάσουμε τον Χριστό αν δεν περάσουμε μέσα από τον άνθρωπό μας, η επόμενη Κυριακή αρχίζουν πάλι από την αρχή πια την έξοδο του ανθρώπου του Παράδεισου. Πέρα μας τρομάζει η Κυριακή της Κρίσεως. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν και ζουν κοντά στο Θεό και είναι οι δίκαιοι δηλαδή, οι άγιοι, γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε ότι όλοι Χριστιανοί είναι άγιοι. Άγιοι, γι' αυτό και ήρθαμε. Δυνάμει. Ακριβώς. Αυτοί όχι μόνο δεν τους τρομάζει, αλλά επιδιώκουν να έρθει αυτή η στιγμή
να φύγουν, να σηκωθεί αυτή η αυλαία της παρούσης ζωής και να πέσει, και να πέσει και να σηκωθεί η αυλαία της άλλης ζωής και στο άλλο μέρος είναι ο Χριστός. Όλοι οι πατριαρχείς ζούμε για αυτή τη στιγμή. Για αυτήν την ωραία στιγμή όπου θα δούμε τον Χριστό. Όπου θα έχουμε, έχουμε εμπειρίες, θα έχουμε προγευθεί, θα έχουμε κάνει τους αραβόνες μας πριν. Όπου θα φτάσουμε λοιπόν στον πνευματικό γάμο. Στο γάμο της ψυχής με τον Υιό. Όταν θα φύγουμε από τη ζωή, τότε γίνεται αυτή. Στην ένωσή μας με τον Χριστό, η απόλυτη τότε γίνεται. Λοιπόν, αυτό, πώς είναι δύο ερωτευμένοι οι οποίοι αραβωνιάζονται και περιμένουν το γάμο τους με λαχτάρα και ετοιμάζονται. Ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει η ψυχή, ο άνθρωπος. Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, αφήνει τον εαυτό του, τακτοποιείται, ράβει το κοινό του ένδυμα, το λευκό, το καθαρίζει, το περιποιείται, ντύνεται, στολίζεται πνευματικά. Μάλιστα. Και έρχεται η ώρα και βγαίνει, σηκώνει, ανοίγει η πόρτα και πώς είναι ο Χριστός. Αυτό είναι αυτό που περιμένουν όλοι, αυτό που περιμένουν οι μάρτυρες. Που δίνουν το σώμα τους και περιμένουν ότι την άλλη πλευρά ήταν ο Χριστός. Γεροντά μου, είμαι απέναντί σας και παίρνω τους λογισμούς των αδελφών και τους προβληματισμούς και σας λέγω, μα πώς είναι δυνατόν να μας μιλάτε, λένε αδελφοί, με τόση βεβαιότητα για αυτό που είπατε προηγουμένως, για αυτούς τους πνευματικούς γάμους, για τα κριτήρια, για την αθανασία, για τη σωτηρία κλπ. Πώς είναι δυνατόν, πώς είστε. Πατέρα, αρχίσατε, όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην Εκκλησία, έχει αυτές τις θαυμάσιες εμπειρίες στην Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι, κατασκευάζει την οδόν Κυρίου, μας οδηγεί στον Θεό, μας δίνει τις προϋποθέσεις των αραβώνων, μας αραβωνιάζει με τον Χριστό και προχωράμε να ζήσουμε κοντά του για πάντα. Αυτά, όταν είσαι στην Εκκλησία, όταν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα απολαμβάνεις. Μα οι άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας που βαπτίστηκαν. Όταν είσαι ουσιαστικά, κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται, παίρνει τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και είναι ανεργοποίητη χάρη αυτή. Κάτι στην άκρη. Πρέπει να ενεργήσει ο άνθρωπος για να. Πώς ενεργοποιείται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή και με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Με τη μεταμυστία της Εκκλησίας και με την προσευχή. Τότε λοιπόν η χάρη ενεργοποιείται και δίνει στον άνθρωπο τις χάρες που έχει το Άγιο Πνεύμα. Όπου ο κύριος Ορσολίμων λέει: Εβαπτίστημεν μεν, δεν εφαπτίστημεν δε. Έχουν πάρει το βαπτισμά μας, μπήκε χάρη στο Θεό μέσα μας, ανεργοποιήθηκε. Για να αποκτήσει πάλι την ιδιότητα, την χάρη, την κανονική, τη ζωντά, τη δυναμική, θα πρέπει λοιπόν εμείς να γίνουμε άνθρωποι της Εκκλησίας, να μπούμε ουσιαστικά στην Εκκλησία. Δηλαδή, τι εννοούμε, να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, να κάνουμε προσευχή. Όχι την προσευχή αυτή την ημέρα, τη προσευχή τη αδιάλειπτη, διότι όσο πιο πολύ ζητά, τόσο πιο πολύ σε αντιμετωπίζει ο Θεό. Γιατί το κύριο Χριστέ λεϊσόμε που λέμε, κύριο Χριστέ λεϊσόμε, το συνεχόμενο αυτό, το ζητά και λέει, έρχομαι. Γιατί αν μια φορά τον πει, δεν ακούει ξέτη, θέλει και ατμόσφαιρα. Θέλει να δημιουργηθεί και ο χώρο και η ατμόσφαιρα για να σε ακούσει ο Θεό. Θέλει ησυχία. Θέλει νύψη. Θέλει πολλά πράγματα για να πει ότι τελικά έφτασε στο σημείο να συναντήσει τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, εμεί φτάνοντα στο σημείο αυτό, βλέπουμε από την αρχή πάλι πόσο ο άνθρωπο βγαίνει πια από τον παράδεισο και αρχίζει την ταλαιπωρία του μεγάλη. Για να ξαναμπεί λοιπόν ο άνθρωπο αυτό, ο ταλέπορο από τον παράδεισο, θα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο του Χριστού. Να φορτώσει το Σταυρό στον νόμο του, που φορτώσει ο Χριστός, για να φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι του Πάσχα, που σας είπα το Μεγάλο Σάββατο, για να δει το Χριστό ότι έχει βγει από τον τάφο του και αυτός μαζί του. Και κατεβαίνει ο Χριστός τον Άδη. Και κατεβαίνει στον Άδη και τον παρασέρει, τον βγάζει τον άνθρωπο μέσα από τον Άδη και τον ανασταίνει τον άνθρωπο. Αυτά όλα τα νιώθεις, τα έχεις εμπειρίες μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ασφάλειά σου, είναι η πείμνη σου, είναι η ζωή σου. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία. Δεν μπορεί να ζήσει απολύτως. Έτσι λοιπόν, εμείς ζώντας μέσα στην Εκκλησία, έχοντας αυτή την παιδεία του Τριωδίου, ζούμε τις Κυριακές, τις καθημερινές, τις ακολουθίες του Τριωδίου και φτάνουμε στην Κυριακή του Θεοφάγου, εκδιωγμένοι από τον Παράδεισο και περιμένουμε να ανοίξει η πύλη της Σαρακοστής και να αρχίσουμε πάλι τον αγώνα μας για να φτάσουμε μαζί με τον Χριστό, αφού μας βοηθήσει η Παναγία που τη χαιρετάμε κάθε Παρασκευή, μας βοηθήσει η Θεία Κοινωνία, την οποία κάνουμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, και νηστεία, όλα αυτά. Και πολλές ακολουθίες που έχουμε τη μεγάλη Τετάρτη. Είναι άλλη ατμόσφαιρα. Το μέγα πόδι. Εμείς όλες οι ώρες είμαστε μέσα και εσείς στο Άγιο Όνος, Πατέρα, σε τη μεγάλη Σαρακοστή. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα που διαβάσαμε πάρα πολύ, την καθαρά εβδομάδα, πιστεύει και μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή 17-18 ώρες είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το περιμένουμε να έρθει. Κουραστήκαμε πια από την οδηπορία που κάναμε μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν με αυτές τις σκέψεις
θα ήθελα να παρακαλέσω έτσι από την καρδιά μου αυτούς που μας ακούνε, ότι δεν έχει νόημα η ζωή μας εάν δεν γυρίσουμε πάλι στο Θεό Πατέρα μας, εάν δεν βγάλουμε τον εαυτό μας από τον εαυτό μας και εάν δεν περάσουμε μέσα από το γείτονά μας, να τον πλησιάσουμε, να τον χαμογελάσουμε και να τον αγκαλιάσουμε. Τότε εμείς και ας βγούμε από το παράδεισο με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να μπούμε δυναμικά στην πορεία της Σταυρικής του Χριστού. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα σήμερα να είμαι μαζί σας και να απευθυνθώ στους ανθρώπους που αγαπώ, που είμαι αίμα τους και σώμα τους από την ίδια πόλη και από τα ίδια χώματα. Και να πω ότι δεν μας μείνει τίποτα άλλο πια. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα οι άνθρωποι. Και τα έχουμε απορρίψει. Και δεν τα έχουμε απορρίψει, ας τα απορρίψουμε. Διότι το φως, η ζωή, η αλήθεια, η χαρά είναι ο παράδεισος. Και αυτόν θα τον ξανακατακτήσουμε αφού μπούμε ουσιαστικά στη διαδικασία του Τριωδίου, της Μεγάλης Σαρακοστής, για να φτάσουμε στην Ανάσταση, να περάσουμε την Ανάσταση, αναστημένοι πια, να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα και να αναλυφθούμε με τον Χριστό μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, αλλά ευχαριστούμε και εσάς καλή για την καλοσύνη. Καλή Σαρακοστή. Να μας φιλοξενήσετε στα σπίτια σας όπως συχνά το πράττετε, τόσο μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου όσο και μέσα από τη συχνότητα του ηλίχνου. Προσπάθησα να πάρω, αδελφοί μου, τους δικούς σας προβληματισμούς, τους ξέρει ο πατήριο εκεί, αλλά να τους κουβεντιάσουμε λίγο και να δοθούν και σε εσάς οι απαντήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί αδελφοί που κατά πρόνοια Θεού, ότι δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στη ζωή μας, συντονίστηκαν στο Λίχνο, άκουσαν εκπομπές, προβληματίστηκαν, πατριοκίμη και άλλαξε η ζωή τους. Βρήκανε τον δρόμο μέσα από την εξομολόγηση, την προσευχή, την αγάπη, τη φιλανθρωπία. Έφυγε η αλαζονία, έφυγε ο εγωισμός, ήρθε η ειρήνη μέσα στην καρδιά, μέσα στο σπίτι. Και αυτά είναι τα μεγαλύτερα θαύματα. Μεγάλο έργο, επιτέλει. Δεν είναι θαύμα τόσο σπουδαίων ένας αδελφός που πάσχει, που είναι ασθενής, να βρει την υγεία του, τη σωματική, αλλά όσο να βρει την ψυχική υγεία και να σωθεί και να υγειαστεί. Ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο που έκανε σήμερα ο πατήριο εκεί να έρθει εδώ κοντά μας και να καταθέσει τις εμπειρίες τις οποίες βιώνει κυρίως μέσα στον Άθωνα, στο περιβόλι της Παναγίας μας και αισθανόμαστε να διαχέεται αυτή η άβρα του Αγίου Όρους όλων των θαυματουργών εικόνων της Παναγίας μας και των Αγίων Λειψάνων και να μας βοηθήσει ο Θεός να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, σκαλοπάτι τις αρετές όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και να αξιωθούμε να εορτάσουμε Πάσχα Θεού Χριστού το Σωτήριον. Σας ευχαριστώ από καρδίας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.